Και πάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, να δούμε πώς κυμαίνονται, πού κυμαίνονται οι τιμέ των καυσίμων και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Σήμερα ο Νίκο Υποφάντη με του αριθμού και τις τιμέ. Και θέλω να σου πω να συγκρίνουμε χώρε οι οποίε είναι και κοντά σε εμά, αλλά και πιο μακριά από εμά. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τι τιμέ σήμερα στην Βόρεια Ευρώπη. Η Ολλανδία και η Γερμανία 2,22 και 2,20 το λίτρο. Κάπου εκεί κινείται και η Δανία και η Νορβηγία. Το Βέλγιο, που μπορούμε να συγκριθούμε, στο 1,95 λεπτά. Λόγω εισοδήματο, μπορούμε να συγκριθούμε με το Βέλγιο. Στην Ισπανία, πάλι και εδώ μπορούμε να συγκριθούμε, 1,84 λεπτά το λίτρο. Στην Ιταλία, μόνο που στην Ιταλία το γκάζι, το, α... το αέριο και το πετρέλαιο κίνηση είναι τα καύσιμα τα οποία περισχύουν τη και 2,19 λεπτά το λίτρο. Η Ελλάδα. Πιο ακριβή απόλυτη, ναι. το ακούσαμε πριν από λίγο στο ρεπορτάζ, 2,26. Και, και ένα γέμισμα κοστίζει περίπου 115-50 ναι. λίτρα. Εντοπίζει, λοιπόν. Κανεί δεν βεβαιώνει πω θα σταματήσει κάπου εδώ αυτό το τρελό ράλι. Υπάρχουν και αυτέ οι εκτιμήσει πω μπορεί να αγγίξει και τα 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Δυστυχώ τα νησιά βλέπουν μακρές τιμέ 2,70 λεπτά το λίτρο. Και καταλαβαίνει τι θα γίνει Μάλιστα. όταν ξεκινήσει και η τουριστική περίοδο. Ευχαριστούμε πολύ Νίκο Υποφάντη.